πλάκα σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ελληνικά στέκια της Αθήνας. Αν ήσουν αγάπη, δεν θα δίλιαζες. Οι έρωτες που καίνε δεν παγώνουν. Είσαι, ρε παιδί μου, άνθρωπος που σου λείπει η χώρα σου. Κοίτα, μου έλειπε για πάρα πολλά χρόνια η Ελλάδα. Η επιλογή μου για να έρθω εδώ ήταν επειδή την αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Νιώθω πολύ περήφανη που οι ρίζες μου είναι ελληνικές. Πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και εμείς είμαστε περήφανοι, γιατί να σου θυμίσω ότι μας χάρισες και την πρωτιά, έτσι, μην το ξεχνάμε, Ελένα. Σίγουρα για μένα ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και γενικότερα για το τραγούδι, αν το πούμε έτσι. Βέβαια, από την άλλη, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ένα βραβείο της Eurovision δεν είναι ένα βραβείο του Νόμπελ. Εντάξει, δηλαδή πρέπει να το δούμε ότι είναι μια πολύ όμορφη γιορτή μουσικής της Ευρώπης. Και εμείς θέλουμε να είμαστε Ευρωπαίοι, άρα πρέπει να συμμετέχουμε. Τώρα θα πάω σωστά. Ευχαριστώ. Ρώτησα για τον Γιώργο Αλκαίο την άποψή σου. Είπες, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, από μένα δεν ακούσατε ποτέ κακή κουβέντα. Δεν σε άκουσα να πεις «Μ' αρέσει πολύ το τραγούδι το Όπα Όπα». Έχω πει ότι μου αρέσει πάρα πολύ ότι έχει βαλκανικά χρώματα μέσα. Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι της ελληνικής μουσικής. Μου αρέσει. Μου αρέσει. Απλά είναι ότι, ξέρεις, όταν άλλος έρχεται με τόσο αρνητισμό και λέει «Έλα ρε Έλληνα» και μου κάνει αυτή την ξινή μούρη, ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι στεναχωριέμαι, γιατί καταλαβαίνω απολύτως πώς πάει ο Γιώργος ως καλλιτέχνης. Δηλαδή, γιατί και εγώ όταν πήγα, παρόλο που έφερα και την πρώτη θέση και άσχημα λόγια. Άκουσες, δεν... Παρόλο που πήραμε και την πρώτη θέση τότε. Έτσι μεγάλωσα εγώ, έμαθανε να ψάχνω την αλήθεια. Όσο αμέμελα καζό. Σε καλά. Γιατί έχουμε μισή ώρα και σε περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Όπως βλέπετε, η συνέντευξη έχει κάποια προβλήματα τεχνικά. Ναι, έλα. Πώς τη λένε, διχτυλί. Πολυκολλητή. Είναι εδώ. Δεν την προσέχεις. Αϊ, πρώην. Δεν μάθανε να ψάχνω την αλήθεια. Ξέρεις, καμιά φορά, για ένας διάσημος άνθρωπος, δηλαδή βγαίνοντας απλά άβαυτος με τα καθημερινά, που λέει ο λόγος να πάει στο σούπερ μάρκετ ή στο μίνι μάρκετ να πάει να πάρει ένα γάλα, γιατί και εμείς τρώμε και εμείς πίνουμε, δηλαδή. Θέλεις φρέσκο γαλατάκι, φρέσκο ψωμάκι. Ναι, βέβαια. Και νιώθεις ότι κάποιος σε κοιτάει, ενώ κανονικά ξεχνάς ότι είσαι διάσημος και λες, ξέρεις τι με κοιτάει ή τσίμπλα έχω, ξέρεις. Δηλαδή νιώθεις λίγο περίεργα, Δεν ξυπνάω κάθε πρωί και λέω «Α, είμαι διάσημη και όλοι με να με κοιτάνε, παρακαλώ». Ακόμα και εγώ που ιδιαίτερα το τελευταίο χρόνο έχω πάει πάρα πολύ στο σπίτι του πατέρα μου, το οποίο ξεχνάω, ρε παιδί μου, ότι ο κόσμος είναι απλός εκεί, ότι θέλει να χτυπήσει την πόρτα. Και βέβαια, εντάξει, είναι λίγο περίεργο, γιατί πολλές φορές είναι και, ας πούμε, και με την κάμερα απ' έξω από το αυτό και είναι το τύπο «Παιδιά, τρώω πρωινό, μην βγάζετε φωτογραφίες τώρα». Και με αγαπάνε τόσο πολύ, το οποίο με αρπάζουν, με ζουλάνε, με φιλάνε. Έχει τύχει να πάω και σε πανηγύρι, το οποίο είναι το τύπο «Λενιόμας, ανέβα πάνω στην πίστα», ξέρεις. Να με φιλάνε αυτά, να ψήνουν αρνιά, ξέρουν ότι θα πάω. Και ψήνουν τρεις μέρες. Χαίρομαι για αυτούς τους ανθρώπους ότι με αγαπάνε τόσο πολύ, γιατί και εγώ τους αγαπάω. Με τιμάει τα πάτρια εδάφη μου, που λένε κιόλας. Δηλαδή, έχω περάσει τις πιο γλυκές μου παιδικές αναμνήσεις. Πάντα έλεγα μικρή στους γονείς μου ότι πρώτα θα πάμε Σκάλασσα και μετά θα πάμε Ελλάδα. Σκάλασσα. Η Σκάλασσα ήταν η θάλασσα. Δεν μπορούσα να πω τη θάλασσα. Ξέρω, ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά αυτή που πέρασε. Ήτανε, και για όλους τους ανθρώπους που χάνουν τους γονείς τους. Αυτή είναι η φυσιολογική ροή της ζωής. Και κάποια στιγμή θα έφευγε ο πατέρας μου, απλά έφυγε λίγο νωρίς. Αλλά μου είχε πάρα πολύ δύναμη. Και ό,τι και να κάνω εδώ είναι. Και έφυγε και χορεύοντας, έτσι δεν το έχεις σκέφτε. Δεν το συζητάω. Ναι, όντως. Την ημέρα των Χριστουγέννων, χαρούμενος με τη μάνα μου, την αδερφή μου, τα εγγόνια του, ήταν πολύ χαρούμενος. Νιώθεις ότι έζησες όλα όσα θα ήθελες να ζήσεις με τον πατέρα σου? Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάνει όλα αυτά που θα ήθελα να κάνω μαζί τους. Βέβαια, ξέρω εγώ από εδώ και το εξής τι πρέπει να κάνω περισσότερο. Δηλαδή, τα πράγματα που έχω χάσει εντός εισαγωγικών
αυτά τα 10 χρόνια. Υπάρχουν κάποια πρέπει για μένα. Για μένα, για να νιώσω καλά. Ο πατέρας μου πάντα έλεγε ότι αυτό το μικρό το κορίτσι θα κάνει το όνομά μου να ακουστεί κάποια μέρα, είχε πει ο πατέρας μου. Σαν μη τι άλλο. Δηλαδή, μπορεί, δηλαδή ο Παπαρίζος ακούστηκε. Και στην Ευρώπη για ένα χρονικό διάστημα, αλλά έχει ακουστεί το όνομά του. Νομίζω ότι αν αυτό ήταν ένα κομμάτι το οποίο έκανε τον πατέρα μου να είναι πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Έλα, έλα. Ποιος είσαι εσύ? Γεια σου, Φίβο. Γράφεις και τραγουδιά. Γεια σου, Φίβο. Θες να ρωτήσεις κάτι την Έλενα? Είμαι Φίβος, μεγάλος και μικρός. Πολύ σε περιτριγυρίζουν τα μωράκια, έτσι δεν ξέρω τι γίνεται. Σε βλέπουμε ένα μωράκι και αγκαλιά. Εδώ τα παιδάκια. Μητίζονται συνήθως τα παιδάκια αυτό. Βέβαια, έχω καταλάβει κάτι ότι ιδιαίτερα τα πολύ πιο μικρότερα δεν με φαίνουν όταν είμαι πολύ βαμμένη. Ναι. Ναι, είναι σαν να τρομάζουν λίγο. Έτσι συνήθως όταν είμαι άβαυτη, που φοράω πολύ ελαφρύ make-up, είναι τύπο κατευθείαν στην αγκαλιά. Θέλεις να κάνεις παιδιά? Πολλά, βέβαια. Για πες μου, Σοφία. Πιστεύεις ότι υπάρχουν γυναίκες που δεν θέλουν να κάνουν παιδιά κάποια στιγμή? Υπάρχουν γυναίκες που δεν θέλουν να κάνουν. Και ξέρετε, και στη δική σας τη δουλειά, επειδή ένα παιδί σημαίνει αποχή από, για κάποιο χρονικό διάστημα και όλα αυτά. Η αποχή δεν είναι κάτι που με αγχώνει, η αλήθεια είναι. Περισσότερο αυτό που με αγχώνει είναι ότι θέλω να έχω πολύ χρόνο για τα παιδιά μου. Και από την άλλη, παράλληλα, πρέπει να κάνω και τη δουλειά μου. Βέβαια, από εδώ από εκεί πιστεύω θα τον βρω τον χρόνο και για τη δουλειά μου και για το παιδί μου. Γιατί στην τελική κάνουμε αυτό που είναι το πιο απαραίτητο για την κάθε στιγμή. Μπορεί μία φάση να πρέπει να δουλεύουμε λίγο παραπάνω και μία άλλη φάση να μην δουλεύουμε το ίδιο πολύ. Βλέπεις πολύ μακρινό το να κάνεις ένα παιδί? Εγώ είμαι της άποψης ότι θα έρθει την ώρα που θα έρθει. Άλλωστε, ζω σε μία σχέση τόσα πολλά χρόνια και δεν είναι κάτι το οποίο κάθεις και το μελετάς μετά από τόσα χρόνια. Έρχεται όταν έρχεται. Καταρχάς όλοι βλέπουν ότι η Έλληνα, εντάξει, ναι μεν έχει τη σχέση της και τα λοιπά και λειτουργεί σαν να είναι παντρεμένη και τα λοιπά, αλλά από την άλλη και η Έλληνα είναι μια γυναίκα καριερίστρια. Αλλά είμαι μια πάρα πολύ συνασταλμένη καριερίστρια, το οποίο έχει μεγαλώσει όλα τα παιδικά της τα χρόνια χωρίς τους γονείς. Τι εννοείς? Εννοώντας χωρίς τους γονείς, εννοώ ότι οι γονείς μου δουλεύανε πάρα πολλές ώρες. Δηλαδή, τον χρόνο που είχα να είμαι μαζί με τους γονείς μου ήταν συνήθως τα καλοκαίρια. 5 εβδομάδες αχώριστη όμως μιλάμε. Δηλαδή θα πηγαίναμε για φαγητό μαζί, πηγαίναμε για μπάνια μαζί, ήθελα να βγει η Έλληνα μαζί. Ό,τι κάναμε, τα κάναμε όλη την ώρα μαζί. Λίγο μετά, όταν ανέβηκα στην εφηβεία, και με τις φίλες μου και τους φίλους μου έβγαινα 2-3 φορές. Αλλά γενικότερα τα κάναμε όλα μαζί. Και μετά έβλεπες όμως ότι. Αλλά στην καθημερινότητά μου. Λοιπόν, εννοείς. Έλειπε πάρα πολύ. Δηλαδή θυμάμαι ακόμα. Για να πηγαίνω, ας πούμε, ακόμα και νηπιαγωγείο η πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη Δημοτικού, να περιμένω μέχρι 10.30 ώρα να έρθει ο μπαμπάς μου να δώσει ένα φυλάκι, αλλιώς δεν πήγαινα για ύπνο. Εγώ σήμερα, σαν Έλενα, εκτιμάω τη ζωή μου. Είναι αυτό το πράγμα και να δουλεύω σκληρά είναι κάτι που έχω κληρονομήσει και μου έχουν μάθει οι γονείς μου. Και δεν μπορώ να ευχαριστήσω άλλους ανθρώπους περισσότερο για αυτό το πράγμα. Είναι η αρχή μου στη ζωή μου, γιατί αυτοί μου δώσαν τη ζωή και θα καταλήξω σαν αυτούς. Όταν λέω αυτό, ότι κάποια μέρα θα γίνω κι εγώ μάνα και θα φύγω κι εγώ από τη ζωή σαν μάνα και... Καταλαβαίνεις, όχι με καταλαβαίνεις όμως τι εννοώ. Μου έχεις πει πολλές φορές μέσα στη συνέντευξη ότι με τον Τόνι είμαστε σαν παντρεμένοι, με τον Τόνι είμαστε σαν παντρεμένοι. Πώς και δεν έχεις παντρευτεί, αφού είσαι σαν παντρεμένη? Είναι κάτι που δεν... Στο event του γάμου, ας πούμε. Κοίτα, ρομαντικό είναι, απλά εντάξει και ο ρομαντισμός φεύγει μετά από τα 5-6 χρόνια. Γι' αυτό συνήθως τον βλέπω ζευγάρι και λένε παντρευτείτε παιδιά. Το λέω και εγώ ίδια μου στα ζευγάρια που είναι πολύ... Απλά φεύγει αυτός ο ρομαντισμός. Α πούμε ότι μπορεί να κάνεις παιδί και μετά να πεις ότι okay, εντάξει παντρεύομαι για τους τυπικούς. Πολλά παιδιά και ποτέ να μην παντρευτώ. Ναι, δεν είναι κάτι που με αποσχολεί, δηλαδή ο γάμος... Δεν σε νοιάζει να δεθείς με ένα χαρτί, εννοείς? Ναι, γιατί τους όρκους πιστεύω τους δίνεις... Ναι. Και νομίζω ότι ο μεγαλύτερος ο γάμος είναι το παιδί. Έκανα το γύρο του κόσμου. Δεν θα πιστέψεις φως μου. Έμαθα η αγάπη πως είναι. Είναι σαν μύθος για μικρά παιδιά. Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθεις εστω για λίγο.
Πηγαίνει γυμναστήριο, γιατί σε βλέπω πάλι πάρα πολύ fit, έτσι. Έχουμε. Κλασικά η Έλληνα όταν σταματάει τη δουλειά της, βάζει 5 κιλά, μετά πρώτον να αρχίσει πάλι τη δουλειά, ξαναμπαίνει στη ρουτίνα. Πόσο χαίρομαι, γιατί δεν μπορώ να τις βλέπω όλες τόσο πολύ αδύνατες. Δεν θέλω να είμαι πάρα πολύ αδύνατη. Είναι πολύ πιο υγιές αυτό. Καλά, κοίτα, ο άνθρωπος είναι το πώς νιώθει καλά. Αυτό είναι υγιές. Δεν μ' αρέσει να μην τρώμε. Πρέπει να τρώμε. Άμα καταφέρνουμε να τρώμε και να διατηρούμε στα αδύνατες, είναι άλλο πράγμα. Αλλά το τίποτε δεν τρώω για να παραμένω αδύνατη δεν είναι σωστό. Το επάγγελμα μου είναι καλλιτέχνης. Βέβαια, είμαι pop τραγουδίστρια και πρέπει να έχω ένα πακέτο για αυτό το πράγμα. Αλλά για μένα το πιο υγιές πράγμα ως τραγουδίστρια είναι να γυμνάζω τη φωνή μου. Και αυτό το κάνω 2 φορές την εβδομάδα, δόξα τω Θεώ. Είναι πάρα πολύ καλά. Να πούμε και για το καλοκαίρι που μας έρχεται, που ξεκινάς περιοδία. Ξεκινάω μια πάρα πολύ μεγάλη περιοδία, 30 Ιουνίου από Αθήνα, μαζί με το Σονιράμα και βέβαια πάντα στο πλευρό μου ο μεγάλος μου χορηγός Ήβη. Θα πιστεύω ότι θα κάνουμε τουλάχιστον 20 μίνιμουμ. Να σου πω, by the way, επειδή κάνουμε και μια ρουμπρίκα στην εκπομπή, lifestyle βλέπεις. Όταν έχω προλάβει, ναι, βλέπω. Ναι. Νομίζω όταν έχει εμένα θα έλεγε. Όχι, όταν έχω προλάβει. Σόνιο. Όχι. Φαντάζομαι. Και εγώ όταν έχετε εμένα με βλέπω. Αυτό το Σάββατο οπωσδήποτε θα δω lifestyle γιατί είμαι εγώ. Hello. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να σου πλήσω. Πέρασε ωραία. Και εγώ. Η πόρτα για τον ουρανό.